με απόφαση εκτελεστικής σε συνεδρίασή της για διάφορα θέματα εδόθηκε η κατεύθυνση στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών να διενεργήσει ένα έκτακτο οικονομικό διαχειριστικό έλεγχο στα ταμεία του Δήμου, στη διαχείριση του Δήμου. Γιατί? Εσωτερικά εμείς ξέρουμε τι συμβαίνει. Αλλά επειδή το τελευταίο διάστημα επικράτησε μια πάρα πολύ αυστηρή και σκληρή κριτική την οποία την αποδεχόμαστε για το σύνολο των Δήμων της χώρας, ότι σε πολλούς Δήμους υπήρχαν ελλείμματα, δεν τηρούσαν το διπλογραφικό σύστημα και μια σειρά άλλα θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση, θέλαμε να δώσουμε αυτή την εικόνα και με ένα εξωτερικό έλεγχο. Και επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι η εξωτερική έλεγχη τώρα για το σύνολο της αυτοδιοίκησης είναι τακτική, είτε αφορούν τα έργα του ΕΣΠΑ, είτε άλλα ζητήματα. Και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο ποιότητας. Ο Αντιδήμαρχος έδωσε εντολή 12/3/2013 με βάση την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στους ορκωτούς λογιστές. Χρησιμοποίησαν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν και αυτή που αναφέρεται στο Δημοτικό Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Έτσι το λέει καθαρά. Και το αντικείμενο της μεθοδολογίας. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ο Δήμος, όσον αφορά τα τηρούμενα βιβλία, για τη λογιστική παρακολούθηση της συναλλαγματικής κίνησης θηρεί. Απλογραφικά βιβλία, δημόσιο λογιστικό σύμφωνα με τα άρθρα του νόμου. Επίσης, διπλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τις αρχές κανόνες του διπλογραφικού συστήματος, όπως προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, για τον προσδιορισμό του κόστους των υπηρεσιών του Δήμου τηρείται αναλυτική λογιστική. Άρα, εδώ φαίνεται καθαρά ότι ο Δήμος Ηρακλείου τηρεί όλους τους κανόνες και κάτι παραπάνω από το διπλογραφικό σύστημα. Από το 2003 μέχρι σήμερα, γιατί έχει συνέχεια αυτό που θα σας πω, έχουν δοθεί από το Δήμο Ηρακλείου σε εφαρμογή του σχεδίου πόλης 20.462.572 μόνο από το Δήμο Ηρακλείου. Δεν αναφέρομαι σε άλλους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης που έχουμε διεκδικήσει και έχουμε πάρει χρήματα, μόνο από το Δήμο Ηρακλείου σε εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Γιατί? Έχω πει πάρα πολλές φορές, μόνο όταν εφαρμόζω το σχέδιο πόλης, δίνοντας κοινόχρηση στους κοινοφελείς χώρους, κοινόχρηση στους χώρους, πλατείες, πάρκα, δρόμους, πεζοδρόμια και κοινοφελείς στα σχολεία, τους ολυμπιακούς σταθμούς, και διανύει το σχέδιο, μόνο μια πόλη είναι τέτοια βιώσιμη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ενταχθούν, να μελετούν και να ενταχθούν έργα στο ΕΣΠΑ, που αυτή τη στιγμή είμαστε ο πρώτος Δήμος στη χώρα, με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο Δήμο, από το σύνολο των Δήμων, όπου έχουμε απορροφήσεις 31,5 εκατομμύρια ευρώ, απορροφήσεις, πληρωμές. Έχουμε υπογράψει συμβάσεις για 51.123.477 και έχουμε εντάξεις 92.402 στο σύνολο του ΕΣΠΑ σε όλη τη χώρα. Είμαστε ο πρώτος Δήμος σε απορροφήσεις από το ΟΠΣ του Υπουργείου πάνω, με μεγάλη διαφορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το να εφαρμόζει έτσι το σχέδιο πόλης. Επίσης, να σας δώσω ένα νέο προφίλ του Δήμου Ηρακλείου. Ο Δήμος Ηρακλείου, με βάση την απογραφή του 2011, είναι ο τέταρτος Δήμος της χώρας, πέρασε τον Πειραιά. Ο πληθυσμός του είναι 175.113 κάτοικοι, 175.113 κάτοικοι δημοσιεύθηκε. Έχουμε μια αύξηση 16.000 από 159.046. Τέλος, εδώ είναι τα στοιχεία έτσι, της απογραφής που έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Τέλος, θέλω να σας πω ότι σήμερα μίλησα με τον συνάδελφό μου, τον Δήμαρχο Λεμεσού, τον Ανδρέα τον Χρήστου. Η Λεμεσός και το Ηράκλειο είναι αδελφοποιημένες πόλεις. Μιλήσαμε για αρκετή ώρα τηλεφωνικά, του εξέφρασα τη συμπαράσταση της αδελφής πόλης του Ηρακλείου και των Κρητικών. Και επειδή είχε μέχρι προάλλες την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Δήμων Κύπρων και πολλές φορές είχα εκπροσωπήσει την ΚΕΔΕ στα συνέδριά τους,
με ενημέρωση για τις δύσκολες ώρες που περνούν. Σήμερα είχαν αγωνία για τις τράπεζες που θα ανοίξουν από τις 12 μέχρι τις 6. Η εκτίμησή τους ότι και η αυτοδιοίκηση θα περάσει μεγάλα προβλήματα σε σχέση και με τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά με και κάποια ανταποδοτικά που είχαν από μεγάλες εταιρείες, διότι η Λεμεσός ήταν ένα κέντρο για τα χρηματοοικονομικά. Είχαν στηθεί πάρα πολλές μεγάλες εταιρείες. Έχει μια ωστή προεκλογική, ας πούμε, έτσι, ανεξάρτητα πως... Εγώ το εκλαμβάνω έτσι. Δηλαδή, ότι, ας πούμε, αυτή κάνεις ένα μήνυμα υπολογισμό τώρα, έτσι. Όχι. Ανεξάρτητα από το ότι... Όχι, όχι, όχι. Με αφορμή, ας πούμε, το... Νιώθεις την ανάγκη να πεις κάποια πράγματα. Εγώ ερώτημα, γιατί πότε εσύ απαθαίνεις απαντάς. Καθόλου. Καθόλου. Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Απολογούμε, μου κάνει εντύπωση. Απολογούμε ως δήμαρχος. Θα με κρίνετε ως δήμαρχος. Απολογούμε για τη δράση του Δήμου Ηρακλείου. Δεν καταλαβαίνω. Απολογούμε ως δήμαρχος, απολογούμε ως δημοτική αρχή, απολογούμαστε για τη δράση μας και έτσι θα με κρίνετε. Και εδώ η δρόδος, εδώ και το πίδημα. Σας είπα ότι ο λόγος για τον οποίο δώσαμε αυτή την κατεύθυνση είναι η φημολογία που είχε αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας και σε σχέση με ελλείμματα που παρουσιάστηκαν σε δήμους και σε σχέση με εκθέσεις που δεν αποτυπώνται η πραγματικότητα. Και έχω πει πάρα πολλές φορές, είμαστε ίσοι, δεν είμαστε ίδιοι. Άρα λοιπόν, εδώ αυτό που λέμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί είναι στους 5 της Ευρώπης, είναι στους 24 πιο έξυπνους δήμους του κόσμου, εφαρμόζει τα μεγαλύτερα συστήματα, τα καλύτερα συστήματα διαφάνειας, είναι πρωτοπόρος και πιλότος δήμος σε όλη τη χώρα, αυτό αποδεικνύεται με τον εξωτερικό έλεγχο που γίνεται, γιατί εμείς γνωρίζαμε την κατάσταση σε καθημερινή βάση. Αυτό είναι. Και ο έλεγχος και για τα πρόσωπα όταν έρθει, θα δείτε ποιοι είναι οι ψεύτες, ποιοι είναι οι συκοφάντες, ποιοι είναι οι αλήτες και όλα τα υπόλοιπα. Η δράση πρέπει εδώ να κρίνεται. Και επειδή πολλές φορές και όλες τις φορές δεν μπορούν να χτυπήσουν την πολιτική δράση, νομίζουν ότι με υπόγειες διαδρομές θα πάρουν την απάντηση και για αυτές τις δρόμες σε λίγο καιρό. Και θα είναι πολύ σκληροί. Νομίζω δεν θα έχουν τόπο να σταθούν. Άρα αυτό πάντα έχει στην ιδέα. Έχει και πολιτική χρειά αυτή. Καθόλου. Κοιτάξτε. Ακούστε. Έχουμε 2 χρόνια για τις εκλογές. Έχουμε 2 χρόνια για τις εκλογές. Αφήστε με εμένα να λέω αυτό που πρέπει. Έχουμε 2 χρόνια τις εκλογές. Έχουμε 13-14. Λοιπόν, εγώ και εμείς συνολικά απολογούμαστε από την πρώτη μέρα που εκλεγόμαστε. Δεν περιμένουμε τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι με γνωρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Και πάνω απ' όλα μας γνωρίζει ο κόσμος. Με τα συντριπτικά ποσοστά που μας δίνει. Δεν περιμένουμε τις τελευταίες μέρες να κάνουμε έργο. Βλέπετε ότι είμαστε πρώτοι με διαφορά σε όλη την Ελλάδα σε εντάξει έργο και είμαστε πανέτοιμοι να απορροφήσουμε πάρα πολλά χρήματα από το ΕΣΠΑ. Πανέτοιμοι σε όλα τα μέτρα που εξελίσσονται σε όλη τη χώρα. Μια και η διαθέσιμη εθνική πόρη είναι πάρα πολύ λίγη έως ελάχιστη έως καθόλου. Και βλέπετε ότι κρατήσαμε σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο το Δήμο Ηρακλείου και οικονομικά, παρά το ότι οι περικοπές είναι πάνω από 60%. Και χωρίς να αυξήσουμε τα τέλη και με τα χαμηλότερα τέλη και προσπαθούμε με έξυπνες λύσεις τώρα να τα διατηρούμε χαμηλά και να δίνουμε και ανταπόδοση στους πολίτες. Όταν έρθει η ώρα είναι πάρα πολύ νωρίς. Όταν έρθει η ώρα θα υποθούν όλα και θα ανακοινωθούν όλα.